Οικονομική πολιτική, λέει η δημοσιογραφία, με βάση τις δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό σταθμό των Αθηνών ο υπουργός οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Και είπε, η οικονομική πολιτική δεν γίνεται με ένα μέτρο, αλλά με συνδυασμό πολλών μέτρων, με αφορμή και τις αποφάσεις της ισπανικής κυβέρνησης για τη σημαντική μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και την πολιτική θύελλα που έχει ξεσπάσει. Είπε ότι η Ελλάδα μειώνει φόρους, κατάργησε την εισφορά αλληλεγγύη στις ασφαλιστικές εισφορές και ότι επιδότησε τα καύσιμα. Είπε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι η βοήθεια στους πολίτες με συνδυασμό μέτρων και υπογράμμισε ότι η απόδειξη έρχεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα βοηθάει τους πολίτες με το 2,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι το 1,3%. Όλα αυτά εσείς από τη δική σας την πλευρά, αλήθεια, πώς τα χαρακτηρίζετε, πώς τα βιώνετε? Ένα πρώτο σχόλιο. Κυρία Βουλιαράκη, κάθε κυβέρνηση λέει τα δικά της. Λογικό είναι και αυτή η κυβέρνηση να λέει ότι κάνει ό,τι καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Το ζητούμενο είναι πάντως να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός αν είναι το καλύτερο και αν υπάρχει ευημερία σήμερα σε σύγκριση πριν από κάποια χρόνια. Εκείνο που διαπιστώνεται είναι ότι υπάρχει τεράστια ακρίβεια. Είμαστε η ακριβότερη χώρα στο ηλεκτρικό ρεύμα, μιας και ξεκινήσατε από το ηλεκτρικό ρεύμα, σε μεγατοβατόρα, 235 ευρώ έχει, σε σύγκριση με άλλες χώρες που έχουν 70, 90, 80 και ούτω καθεξής. Άρα δεν μπορεί λοιπόν να πει η κυβέρνηση ότι υπάρχει φτηνή ηλεκτρική ενέργεια. Μα θα μου πείτε, επιδοτεί τους παρόχους έτσι ώστε να μην επιβάλλουν τόσο υψηλό τίμημα στο ρεύμα. Βεβαίως. Γιατί όμως το κάνει αυτό? Γιατί δεν έχει βάλει πλαφόν στη χοντρική έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο κέρδος και αφήνει μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό να επιδοτούνται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά ανεβάζουν τις τιμές στο ρεύμα σε υπερβολικά υψηλούς ρυθμούς, έτσι ώστε να υπάρχουν χρεώσεις που να πληρώνονται από τα ελληνικά νοικοκυριά. Το άλλο είναι ότι βλέπουμε πως τα καύσιμα, εμείς που είχαμε πει και λέμε ότι αν δεν πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, δεν θα πέσουν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, των υπολείπων προϊόντων λόγω κόστους του λειτουργικού αλλά και της μεταφοράς. Δεν εισακουόμαστε. Επικαλούνται λοιπόν και λένε ότι από ό,τι άκουσα αυτά τα λεγόμενά σας σχετικά ότι ο συνδυασμός της οικονομίας δεν είναι μόνο μονόπλευρος αλλά είναι ένα συνδυασμός πολλών μέτρων. Μπράβο, έτσι ώστε να υπάρχει η σχετική ανακούφιση στα ελληνικά νοικοκυριά. Ναι, με επιδοματικές πολιτικές που κατηγορούσε ο σημερινός Πρωθυπουργός το 2017. Και το έχουν απαντήσει όμως και λένε ότι δεν είναι επιδοματική πολιτική, διότι όταν ωφελείται το 80 με 85% του ελληνικού πληθυσμού, τότε δεν μιλάμε για επιδοματική πολιτική, αλλά μέτρα ουσίας. Βάλτε το και αυτό. Ναι, να το βάλω και αυτό, κυρία Δουλγεράκη. Ο κάθε ένας, τι είπα προηγουμένως, η κάθε κυβέρνηση θεωρεί ότι τα κάνει όλα σωστά. Και ο κόσμος θα κρίνει. Από την άλλη πλευρά, όταν μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν μειώνονται κάποια άλλα πράγματα, βλέπουμε ότι στην πορεία δεν θα έχεις τη σύνταξη που πρέπει να έχεις. Είπαν ότι επιστράφηκε το επίδομα αλληλεγγύης που πλήρωνε ο κόσμος μέσω των συντάξεων. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει αυτό το ποσό της επιστροφής τον μήνα Γενάρη, γιατί οι συντάξεις πληρώθηκαν τον Δεκέμβρη για τον μήνα Γενάρη. Λοιπόν, αν συνεχίσουμε και δούμε ότι μπορεί να τους το δώσει τέλος Ιανουαρίου αναδρομικά και για αυτά που ήταν να πάρουν τον προηγούμενο μήνα και δεν τα πήραν. Ναι, μα άρα λοιπόν μην λέμε ότι έχουν καλυφθεί ο κόσμος, ακόμα δεν έχει καλυφθεί ο κόσμος. Θα συζητάμε για αυτά τα οποία έχουν γίνει. Τι άλλο λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Ότι από το Φεβράρι μήνα θα δώσω το κουπόνι αλληλεγγύης, το κουπόνι συσιτίου, πέστε το επίδομα food pass, όπως και να το πούμε. Ναι,
Άρα, όταν από τη μία μεριά λες ότι δημιούργησα το καλάθι του νοικοκυριού ή τα καλάθια του νοικοκυριού για να απαλύνω την ακρίβεια στον κόσμο, από την άλλη έρχεσαι και λες ότι θα επιστρέφω το 10% όσο θα είναι ο πληθωρισμός. Μα με συγχωρείτε, πρώτο και κύριο δεν θα ξέρουμε πόσο είναι ο πληθωρισμός το Γενάρη, το Φλεβάρι και ούτω καθεξής, γιατί. Μα δεν δίνει, απάντηση πάνω σε αυτό και η Eurostat και δεν τους απαντά όταν λέει ότι φτάσαμε στο 50% ή μια ανάσα από το 50% με τις αυξήσεις των τιμών σε βασικά, σε σειρά βασικών τροφίμων στην Ελλάδα το τελευταίο 11 μήνο. Είδατε, και η Eurostat τότε ψεύδει λοιπόν, γιατί η ακρίβεια δεν έχει να κάνει με μόνο μία πλευρά. Και το λέω γιατί, διότι σαφέστατα ο πόλεμος επηρέασε την αγορά και την ευρωπαϊκή αγορά λόγω του φυσικού αερίου, λόγω άλλων ακριβών προϊόντων όπως είναι τα σπορέλαια που εισήχθησαν από την Ουκρανία ή τα άλευρα. Αλλά το 2021 εμείς διαψεύσαμε την κυβέρνηση και είπαμε ότι τα άλευρα πήραν 4 φορές αύξηση το 2021. Το ρεύμα αυξήθηκε πριν τον πόλεμο. Το πετρέλαιο αυξήθηκε πριν τον πόλεμο. Άρα η επίκληση και ότι φταίει ο πόλεμος για την ακρίβεια δεν ισχύει. Γιατί κυρία Δουλγεράκη, εσείς γνωρίζετε τουλάχιστον πολύ καλά, γιατί μιλάγαμε πάρα πολύ μέσα στο 2021 και λέγαμε για την ακρίβεια και ότι πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση και ότι έχει ξεφύγει η αγορά και ότι δεν είναι δυνατόν να κοντρολάρει στην ακρίβεια. Και τι απάντηση ποια ήταν? Ότι μέχρι τέλος του 2021 θα επανέλθει η αγορά στην κανονικότητα. Αντί αυτού και η αγορά δεν επανήλθε στην κανονικότητα και ακριβήναν ακόμα περισσότερο τα προϊόντα και θα ακριβήνουν και ακόμα περισσότερο και το 22 τα προϊόντα το 2023. Και το 2022 μπήκαμε σε πολύ πιο δύσκολα μονοπάτια και από ό,τι φαίνεται το 2023 θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ακριβώς, μα ήδη έχουν εξαγγείλει ακρίβεια στο ρεύμα κατά 30% παραπάνω. Κοιτάξτε, επειδή είσαστε ένας εδώ τώρα και σαν Ίνκα κάνετε αυτές τις αναφορές. Συμπτωματικά σήμερα βλέπω στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και το ρεπορτάζ του συναδέλφου μου, ακούστε το, του Χριστόφορου του Παπαδάκη, κύριε Λιχουρίτη, που έχει τον τίτλο «Θέλουν μείωση ΦΠΑ και όχι Food Pass να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας, ζητούν τα συνδικάτα από την κυβέρνηση που εξακολουθεί να αρνείται τη μείωση του φόρου στα τρόφιμα». Νίκος Κοκολάκης, αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, όπως επίσης και πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Στο μεταξύ, μόνο η κυβέρνηση λέει ότι καταργώντας το ΦΠΑ στα τρόφιμα το όφελος θα είναι μικρότερο σε σχέση με τα επιδόματα. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, ο κύριος Κοκολάκης, η κυβέρνηση άμεσα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα και να μειώσει το ΦΠΑ στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, πρέπει στα καύσιμα να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν καθημερινά. Γιάννης Γωνιανάκης, ο πληθωρισμός οδηγεί τους Έλληνες στην εξαθλίωση. Είναι πρόεδρος του Συνδικάτου των Οικοδόμων. Μανώλης Αχλαδιανάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος των Τριτέκνων. Η κυβέρνηση θεωρώ ότι αρμενίζει λάθος. Και αρμενίζει λάθος γιατί όταν στις άλλες χώρες ο ΦΠΑ στα τρόφιμα μειώνεται προς όφελος της κοινωνίας, η κυβέρνηση αρνείται να τον μειώσει και βρίσκει άλλα τερτύπια με επιδόματα κλπ. Δεν θέλουμε επιδόματα. Και το αίτημα, όπως ήταν το 22, όπως ήταν το 21 και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να είναι και το 23 πάνω σε αυτό που είπατε και στις αναφορές που κάνετε κύριε Λιχουρίτη, είναι το ίδιο. Και ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και μεταφορικό ισοδύναμο για όλα τα προϊόντα και για όλους τους πολίτες στις νησιωτικές περιοχές, αλλά και μείωση, αν όχι μηδενικός, μείωση δραστικά του ΦΠΑ στα βασικά άγαθα για να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να πηγαίνεις στο μανάβικο, στο σούπερ όπου πηγαίνεις τέλο πάντων και είναι η επιλογή σου να ψωνίζεις και να πεις ότι μπορείς να βάλεις κάτι παραπάνω μέσα στη σακούλα που παίρνεις φεύγοντας για το σπίτι σου. Τι το διαφορετικό λέω εγώ, κυρία Δουλγεράκη, ο ΣΥΝΚΑ από αυτό το οποίο αναφέρατε μέσω των εκτόπων φορέων στην Κρήτη? Λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν ρίχνει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο στα τρόφιμα, μάλλον το ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα? Πρώτον και κύριο, δεν έχει μηχανισμούς
να ελέγξει την αγορά αν θα πέσουν πραγματικά οι τιμές προς όφελος του καταναλωτή ή αφαιρώντας τον ΦΠΑ το κέρδος θα πάει υπέρ του επιχειρηματία. Και αυτό επειδή το έχουμε δει κατ' επανάληψη σε πάρα πολλές περιπτώσεις, θεωρούμε ότι ο ΦΠΑ, στην Ελλάδα τουλάχιστον, θα έπρεπε να πέσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή σε παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως στο ρεύμα, όπως στο νερό. Γιατί να έχει ΦΠΑ 24% το νερό το τρεχούμενο, δηλαδή γίνονται να πέσει στην τηλεφωνία, να πέσει στα εισιτήρια, να πέσει συγκεκριμένα στα διόδια. Να πέσει δηλαδή ο ΦΠΑ εκεί που μπορεί να ελεγχθεί. Τα τρόφιμα, δυστυχώς κυρία Δουλγεράκη, και έχουμε παραδείγματα, έπεσαν οι ζωοτροφές από το 13% στο 6%, και αντί να πέσει το καλαμπόκι, όταν έπεσε ο ΦΠΑ, ακρίβηνε το καλαμπόκι. Mm. Υπάρχει καταγγελία και υπάρχει συγκεκριμένη, και μάλιστα και το ακρίβηνε συνεταιρισμός. Ένας φαύλος κύκλος, επειδή δεν υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Μπράβο, ακριβώς. Αυτό υπολείπεται η χώρα. Δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς για να ελέγξει την αγορά, έτσι ώστε μειώσει το ΦΠΑ. Και όχι ότι δεν ο ΦΠΑ θα ωφελήσει, πώς θα ωφελήσει, τι θα ωφελήσει. Πάντως, κύριε... Ναι, ολοκληρώστε το παράλληλα. Παράλληλα, να πούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο θέμα τιμών, κύριε Λουγεράκη. Εδώ έχουν πέσει συσκευασίες σε τρόφιμα και έχει πει ο Υπουργός ότι αυτό είναι παράνομο. Δεν έχουν επιβάλει ένα πρόστιμο σε μια εταιρεία που μείωσε την ποσότητα. Ποιον δουλεύουν λοιπόν, ποιον για το ίδιο πράγμα, γυρίζουμε και για το ίδιο πράγμα, εκεί μάλλον καταλήγουμε, στην έλλειψη των ελεγκτικών μηχανισμών που δημιουργούν όλο αυτό το φαύλο κύκλο στην αγορά. Κύριε Δουλγεράκη, ο ΕΦΕΤ έχει 133 άτομα ελεγκτές για όλη την επικράτεια. Μπορεί να ελέγξει την ποιότητα των τροφίμων. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την ακρίβεια σήμερα. Έχουμε να κάνουμε με την ακρίβεια, με τη μείωση των ποσοτήτων, αλλά και την ποιότητα. Είναι αυτό που λέμε στο άντε τρέχα γύρευε, ότι είμαστε, προσέξτε, επειδή λέμε για το ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα, η εφημερίδα η Νέα Κρήτη φιλοξενεί και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και τους λόγους που η κυβέρνηση δεν μειώνει το ΦΠΑ, για να είμαστε και εντάξει. Το έλλειμμα των 3,5, εμείς από τη δική μας την πλευρά και ιδεοντολογικά αυτό εννοώ και το καταλαβαίνετε. Το έλλειμμα των 3,5 εκατομμυρίων που θα είχαμε αν μειωνόταν ο ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά όπως στην Ισπανία, θα μας έβαζε σε μεγαλύτερες περιπέτειες, τις οποίες δεν θέλουμε να επιστρέψουμε, είπε συγκεκριμένα σε συνέντευξή του σε αθηναϊκό τηλεοπτικό σταθμό. Εξήγησε ότι το έλλειμμα που θα προκύψει, που θα προέκυπτε, θα έπρεπε να καλυφθεί και αυτό σημαίνει φόρους και επιβαρύνσεις για το σύνολο της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον κύριο οικονόμο, το αποτύπωμα για τον καταναλωτή είναι μεγαλύτερο με το Market Pass, καθώς αν καταργούσαμε, λέει, το ΦΠΑ σε ορισμένα είδη, το κέρδος για την τσέπη, για παράδειγμα, μιας οικογένειας με δύο παιδιά θα ήταν μικρότερο. Δήλωσε δε ότι διατηρεί αμφιβολίες για το αν η ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ πράγματι θα περνούσε στην τσέπη του καταναλωτή. Τέλος, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να λάβει μέτρα στήριξης, φορολογώντας τα υπερέσοδα από το μεγάλο πλούτο, χωρίς να δημιουργεί επιβάρηση στον προϋπολογισμό. Όντως, καταλήγουμε εκεί που εσείς βρίσκεστε, κύριε Λεχουρίτη, οι υπόλοιποι φορείς της Κρήτης. Το άντε τρέχα γύρευε. Κυρία Δουργεράκη, επειδή όλη η ιστορία είναι μια αλυσίδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος οικονόμου, και επειδή τον δεν σας ακούω. Μετακινηθείτε. Κατερίνα. Κατερίνα. Λέω, δεν τον ακούω. Τι έχει γίνει, κύριε Λεχουρίτη? Εγώ σας ακούω πολύ καλά. Δεν σας άκουγα καθόλου. Για πείτε. Υπάρχουν και διακοπές. Στα κινητά μιλάμε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος οικονόμου, όταν ήταν υποψήφιος βουλευτής και συζητούσε και έκανε διάφορες ομιλίες στην περιοχή όπου ήταν υποψήφιος, έλεγε ότι με επιδόματα δεν μπορείς να... ό,τι έλεγε ο Πρωθυπουργός, να εξαρτάσει τον κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή ο κόσμος να εξαρτάται από την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης. Σήμερα λοιπόν, γιατί άλλαξε και δεν λέει τα ίδια και λέει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Όλες οι κυβερνήσεις, αν δείτε διαχρονικά, τι λένε,
κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μα με συγχωρείτε, το κάνω ό,τι μπορώ σημαίνει ότι δεν θέλω να κάνω αυτό το οποίο πρέπει να κάνω. Αυτή η αγορά ασφιχτιά από την ακρίβεια. Δεν υπάρχει κινητικότητα, δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε και να λέμε πράγματα εντελώς διαφορετικά όταν είμαστε στην αντιπολίτευση και πράγματα εντελώς διαφορετικά όταν είμαστε στην κυβέρνηση? Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, πάντοτε οι κυβερνήσεις πρέπει να ελέγχονται για τα λεγόμενά τους. Και είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε οποιοδήποτε. Δεν θεωρώ ότι είναι έτοιμο να συζητάμε και να λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Δηλαδή, όπως βολεύει τους εκάστοτε κυβερνώντες και όχι όπως είναι η πραγματική εικόνα της αγοράς. Αυτό είναι κακό στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πολιτικούς οι οποίοι λένε άλλα εχθές, άλλα σήμερα. Μάλιστα. Εγώ εκεί τελειώνω. Λοιπόν, τις ευχές σας για το 2023, για να σας αποχαιρετήσω και εγώ. Να είναι όλος ο κόσμος γερός και δυνατός, κυρία Δουσιαράκη, και να πουλάνε η παραγωγή σε πραγματικές τιμές τα προϊόντα τους και όχι να τους κλέβουν τον ιδρώτα, οι μεσάζοντες και οι καταναλωτές να αγοράζουν πανάκριβα τα αγροτικά προϊόντα. Δεν μπορεί να φεύγει η ντομάτα 50 λεπτά από την Κρήτη και να φτάνει στην Αθήνα να πωλείται στα 2 και 2 ευρώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Παραμένω στην αγορά και σε όλα αυτά τα αιτήματα, περιμείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, περιμείωση του ΦΠΑ. Είπε ο κύριος Σταϊκούρας και το υπενθυμίζω ότι η οικονομική πολιτική δεν γίνεται με ένα μέτρο, απαντώντας και στο συνολικό αίτημα περιμείωσης του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής όπως και στην Ισπανία. Περί ελλείμματος 3,5 δις, αν μειωνόταν ο ΦΠΑ, έκανε λόγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, που θα έπρεπε να καλυφθεί στη συνέχεια με φόρους και επιβαρύνσεις προς όλους τους πολίτες. Να που τα αιτήματα αυτά είναι μπροστά μας ακόμα, να που η κατάσταση είναι η ίδια και δεν ξέρω στο 2023 αν περιμένετε ότι κάτι θα αλλάξει. Και ρωτάω βέβαια τον κύριο Μπαμπιλκάκη, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΙΤΟΝ Επαγγελματοβιοτεχνών. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κυρία Δουγγεράκη. Απαντάτε. Το ερώτημα σας το έδεσα. Να απαντήσω σε τι απ' όλα. Νομίζω ότι το 2023 ίσως τα πράγματα να είναι και λίγο χειρότερα από ότι το 2022, από ό,τι λένε και όλοι οι οικονομικοί παράγοντες και οι οικονομικοί δείχτες που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός δυστυχώς δεν μειώνεται με αυτά τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή παίρνει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι ίσως επειδή ο Υπουργός Οικονομικών από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν μπορεί να γίνει, το έχει πάρει νομίζω ίσως και κάπως απάνω του και δεν θέλει να κάνει αυτά που φαίνονται που κάνουν σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε όμως ότι να ρωτήσω το εξής. Γιατί είσαι άνθρωπος της αγοράς. Από την άλλη, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά εσείς είστε άνθρωπος αγοράς. Λέει ότι ξέρετε, εδώ θα είχαμε ένα έλλειμμα 3,5 δις. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να καλυφθεί για να ασκήσουμε και την όποια πολιτική με φόρους και επιβαρύσεις προς όλους τους πολίτες. Και εγώ θα σας το προεκτείνω λίγο παρακάτω και θα σας πω, είχαμε μια οικονομική κρίση πάρα πολύ σοβαρή και παραμένουμε μέσα σε αυτή την κρίση, είχαμε την πανδημία και παραμένουμε σε αυτή την κρίση, λίγο καλύτερα μπορεί να είναι τα πράγματα επειδή βγαίνουμε παραέξω αλλά δεν έληξε εδώ το θέμα, μια ενεργειακή κρίση έχουμε που μας έχει αλλάξει τα φώτα, δηλαδή πώς. Ναι, ενεργειακή κρίση, κυρία Δουγγεράκη, η οποία φαίνεται ότι είναι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί αν δούμε τα στοιχεία που υπάρχουν, η κιλοβατόρα, ας πούμε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 258 ευρώ η μεγαβατόρα και στην Ισπανία έχει 20. Στη Γαλλία έχει 18 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστιες διαφορές αυτή τη στιγμή. Άρα, λοιπόν, τα έσοδα του κράτους από αυτά και μόνο από αυτές και μόνο τις αυξήσεις είναι υπερδιπλάσια. Και αυτή τη στιγμή, με σημερινά στοιχεία, αν θυμάμαι καλά, το πλεώνασμα της κυβέρνησης για το τελευταίο τρίμηνο του έτους είναι 3,2 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συζητάει ο Υπουργός Οικονομικών και να μας λέει ότι εγώ δεν μπορώ να μειώσω το ΦΠΑ γιατί θα έχω έλλειμμα στα ταμεία. Αφού και με τα μέτρα αυτά που παίρνει,
και με τα βάουτσερ και με, με το μέτρο της μείωσης της επιδότησης 10% στα σούπερ μάρκετ που δίνει για τις αγορές στα σούπερ μάρκετ, είναι μέτρα τα οποία βγαίνουν από τον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, όταν δεν θα έχουμε αυτά τα μέτρα και θα έχουμε μια καθολική μείωση ή μάλλον μια μηδενική μείωση σε είδη πρώτης ανάγκης που έχει ο κόσμος, δηλαδή όπως είναι το γάλα, τα βρεφικά γάλατα, το ψωμί, αυτά τα πράγματα τα οποία είναι βασικά ήδη καταναλωτικά ή και που είπαμε και για μηδενισμό, δεν θα χάσει το κράτος έσοδα. Αντιθέτως, όταν θα μειώσει το ΦΠΑ, επειδή θα υπάρχει κατανάλωση μεγαλύτερη, θα έχει περισσότερα έσοδα και θα εξασφαλιστεί. Νομίζω ότι και, γιατί και εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά και ο πιο απλός οικονομολόγος και όλοι σχεδόν οι οικονομολόγοι συμφωνούν σε αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Οικονομικών διαφωνεί μονίμως με όλους τους οικονομολόγους της χώρας. Εάν γίνουν όλα αυτά και έτσι όπως θα προτείνετε, να το θέσω και λίγο διαφορετικά και να το πάω λίγο παρακάτω, κύριε Λεκάκη, ακούγοντάς σας προσεκτικά. Μπορεί αυτό να δώσει μια παραπάνω ανάσα στις επιχειρήσεις, μπορεί να ενισχύσει λίγο παραπάνω τις θέσεις εργασίας, μπορεί να αλλάξει, αν θέλετε, τις δικές μου, τις καταναλωτικές συνήθειες που απέκτησα το τελευταίο διάστημα και πάω πραγματικά με το μέτρο και τη μεζούρα σε ένα μανάβικο ή σε ένα σούπερ να ψωνίσω? Βεβαίως και θα αλλάξει, κυρία Δουλγεράκη, γιατί επί της ουσίας θα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών. Όταν θα φτηνήσουν τα προϊόντα, γιατί αυτή τη στιγμή, παρότι ο Πρωθυπουργός προχθές εξήγηλε το μέτρο αυτό της 10% επιδότησης για τα είδη πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ, τα προϊόντα την επόμενη μέρα ακριβώς αυξήθηκαν. Άρα λοιπόν, όταν προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές σταθερές και να δώσουμε μια ανάσα στην κοινωνία, και βέβαια θα βοηθηθούν και οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι θα βοηθηθούν. Αυτή τη στιγμή βγήκε χθες ο Υπουργός Εργασίας και είπε για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και σαφώς εμείς δεν διαφωνούμε για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αλλά είναι μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα. Και αυτή τη στιγμή η επιχειρηματικότητα, κυρία Δουλγεράκη, βάλεται από παντού. Υποχρεώσεις 15 χρόνων έρχονται να αποπληρωθούν αυτή τη στιγμή σε 1 και 2 χρόνια. Και θα πρέπει αυτοί, και ερχόμαστε και λέμε και συζητάμε για αύξηση του κατώτατου μισθού που εμείς δεν διαφωνούμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια μέτρα για τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να βγάλουν αυτό το κόστος που θα επιβαρυνθούν. Φαύλος ο κύκλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε με αλλονού το ταμείο του τέτοιου, γιατί να πω τη λαϊκή ρίση, κάνουν τους μάγκες με αλλονού τα χρήματα. Γιατί επί της ουσίας είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει επιβάρηση για την κυβέρνηση η αύξηση του κάτω του μισθού, αλλά έχει επιβάρηση για τις επιχειρήσεις σήμερα. Επιχειρηματικότητα που βάλετε, εργασιακές σχέσεις οι οποίες βάλονται. Μισθοί οι οποίοι έχουν κατέβει πραγματικά με τέτοια βάθη που δεν μπορεί κανένας να ζήσει με ευκολία, διότι είναι στη μέση η ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι συνάρτηση δηλαδή πολλών πραγμάτων. Είναι αυτό που λες ότι δεν βγαίνει, ρε παιδιά, να βγω έξω από το σπίτι μου, γιατί ακόμα και η έξοδος κάτι κοστίζει παραπάνω. Αλλά και μέσα στο σπίτι σου δεν μπορείς να ζήσεις για να έχεις τα απαραίτητα. Βεβαίως, κυρία Γεράκη, και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά με ανθρώπους που δεν μπορούν να βγάλουν τα προστοζήν, είτε γιατί, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και όπως είναι και τα τρόφιμα για να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Υποχρεώσεις, δάνεια, πληστηριασμοί, ό,τι βρίσκουμε μπροστά σας, διότι πάνω σε αυτό το κεφάλαιο, εκτός αυτά τα οποία είπε ο κ. Σταϊκούρας, ότι η οικονομική πολιτική δεν γίνεται μόνο με ένα μέτρο, δηλαδή τη μείωση του ΦΠΑ, και τα λέγε σε αθηναϊκό κανάλι. Αναφορικά με τα δάνεια, ξεκαθάρισε το εξής και είπε: η επαφή με τους τραπεζίτες θα είναι σε μηνιαία βάση. Οι συναντήσεις που έχουν γίνει έχουν τίτλους, δηλαδή δάνεια πολιτών και ευάλωτων οικοκυριών, προμήθειες, επιτόκια καταθέσεων, πιστωτική επέκταση και εξοδικαστικός μηχανισμός. Για την περίπτωση των δανείων των ευάλωτων οικοκυριών, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Επόπτη, ότι
σε μία γκάμα περίπου 30.000 δανειοληπτών, ενήμερων με πρώτη κατοικία και με στεγαστικό δάνειο ή και με μικρό επιχειρηματικό δάνειο, θα καλύψει η τράπεζα χωρίς δημοσιονομικό κόστος το 50% της αύξησης της δόσης για 12 μήνες. Τα ξέρετε αυτά? Τα ξέρουμε, κυρία Δουγεράκη, αλλά είναι, νομίζω, θεωρία ή πράξη. Είναι ένα αγώνα στον ωκεανό και είναι ασπιρίνες για ένα καρκινοπαθή που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Α, είναι λίγα, εννοείται. 30.000 συμπολίτες μας, και σαφώς θα πρέπει να υποφεληθούν αυτοί οι άνθρωποι και δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά τι λέμε για τους υπόλοιπους 300 και 400.000 οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο κόκκινο και είναι έτοιμοι να τους πάρουν το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους και να βρεθούν στον δρόμο? Δεν συζητάμε τίποτα, γιατί αυτό δεν είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει με τους τραπεζίτες. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιβάλλει στους τραπεζίτες για τα μέτρα που θα λάβουν και όχι να τους χαϊδεύει. Όταν έχουν επιδοτηθεί με πάρα πολλά δισεκατομμύρια προκειμένου να μείνει το τραπεζικό σύστημα όρθιο στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Μιλάτε για πολιτική απόφαση. Δισεκατομμύρια τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τα πληρώνουν όλοι οι πολίτες. Mm-hmm. Δεν τα πληρώνουν οι τραπεζίτες. Mm-hmm. Και βλέπουμε και τα έσοδα που έχουν όταν συζητάμε ότι μόνο από τις χρεώσεις των τραπεζών τον τελευταίο χρόνο πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια κέρδη έχουν οι τράπεζες. Μάλιστα. Κύριε Λεκακή, υπάρχει μια επιδότηση 14.800 ευρώ για έναρξη νέας επιχείρησης, πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας. Βεβαίως, είναι δύο προγράμματα ξεχωριστά μέσω της ΔΥΠΑ. Το ένα δεν αφοράει την Κρήτη, είναι για τη Βόρεια Ελλάδα, και άλλο ένα πρόγραμμα το που είναι για όλη την Ελλάδα, το οποίο επιδοτεί 2.200 άνεργους προκειμένου να κάνουν έναρξη νέας επιχείρησης με 14.800 ευρώ. Για ένα χρόνο. Μάλιστα. Υπάρχουν αναρτημένα όλα αυτά τα προγράμματα στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, οπότε μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι. Αλήθεια, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτά τα προγράμματα? Ενδιαφέρονται οι νέοι για να ξεκινήσουν να μπουν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα? Κυρία Δουλγεράκη, οι ελάχιστοι από αυτούς που μπαίνουν στα προγράμματα αυτά, σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά η πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι επιχειρήσεις ανάγκης, είναι για αυτοαπασχολούμενους, ανοίγουν μια επιχείρηση και μαθηματικά τα προηγούμενα χρόνια ξέρουμε ότι περίπου το 70% των επιχειρήσεων αυτών που γίνονται μέσω των προγραμμάτων αυτών μετά από 1,5 χρόνο περίπου κλείνουν. Μάλιστα. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να δώσει όθηση 14.000 ευρώ, προκειμένου οι περισσότερες επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι υπηρεσιών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οι υπηρεσίες είναι που έχουν να κάνουν είτε με την εστίαση, είτε με καφετέρειες, είτε με takeaway καφέ, και οι οποίες πλέον έχει γίνει τόσο πολυπληθές το επάγγελμα αυτό, το οποίο δεν αντέχει, και γι' αυτό υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Ανοίγουν οι επιχειρήσεις, κλείνουν και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, παρά το γεγονός ότι η πρώτη σας εκτίμηση και η πρώτη σας τοποθέτηση ήταν ότι, ξέρετε, περιμένω ότι το 2023 θα είναι πολύ στριμωγμένο για όλο τον κόσμο. Τις ευχές σας προκαλώ για το τέλος της συζήτησης. Οι ευχές, κυρία Λουγεράκη, δεν θα μπορεί να είναι τίποτα παραπάνω από αγάπη, υγεία και τίποτα άλλο. Νομίζω τα δύσκολα τα έχουμε περάσει και θα τα ξαναπεράσουμε και θα τα περνάμε για όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Εμείς σαν λαός αντέχουμε, νομίζω, και μπορούμε και παλεύουμε για να συνεχίσουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά αυτό που χρειάζεται σε όλο τον κόσμο, υγεία και αγάπη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντεύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα σας. Και εγώ καλή σας μέρα, κύριε Αδηγεράκη.